Χρηματικό ποσό σε μετρητά. Άνω των 100.000 ευρώ, χρυσέ λίρε και χρυσαφικά αξία άνω των 30.000 ήταν η λία τη εγκληματική οργάνωση στην οποία μετέχουν τουλάχιστον 4 άτομα που έδρασαν τι τελευταίε ημέρε στη Θεσπρωτεία, ακολουθώντα τη γνωστή μέθοδο εξαπάτηση ηλικιωμένων με το πρόσχημα πω κάποιο συγγενικό του πρόσωπο αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγεία. Η υποδιεύθυνση ασφαλεία ηγουμενίτσα έφτασε στην ταυτοποίηση ενό αλλοδαπού που αναζητείται, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και απάτες κατά συναυτουργία. Η εν λόγω εγκληματική οργάνωση έδρασε σε δύο τουλάχιστον περιπτώσει στη Θεσπρωτεία μέσα σε διάστημα 10 ημερών, καταφέρνοντα να αποσπάσει τεράστια χρηματικά ποσά αλλά και χρυσαφικά κοσμήματα και λίρε, και η αστυνομία έχει εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Το πρώτο χτύπημα της οργάνωσης έγινε στις 9 Μαΐου όταν τα μέλη της απέσπασαν από ηλικιωμένη στην Ιγουμενίτσα χρηματικό ποσό 2.050 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 30.000 ευρώ. Λίγες ημέρες μετά και συγκεκριμένα το Σάββατο 18 Μαΐου σε χωριό των Φιλιατών το άτομο που ταυτοποιήθηκε από τις αρχές εμφανίστηκε στο σπίτι όπου διαμένει ένας 90χρονος, στον οποίο και είπε πως η εγγονή του είχε πέσει θύμα τροχαίου και πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα, αφού διατρέχει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή της. Η επέμβαση όμως θα κόστιζε αρκετά και ανέφερε το ποσό των 100.000 ευρώ πριν αποχωρήσει από το σπίτι του ηλικιωμένου, λέγοντας ότι θα του τηλεφωνήσει μετά από λίγη ώρα όπως και έκανε ο ηλικιωμένο είχε πιστεί για την ακρίβεια των λεγόμενων του απαταιώνα και λίγη ώρα αργότερα. Έφτασε στο σπίτι του ένα συνεργό του πρώτου δράστη που παρέλαβε το χρηματικό ποσό των 100.000 ευρώ, αλλά και 10 χρυσέ λίρε. Όταν ο ηλικιωμένο αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτη, ειδοποίησε συγγενεί του και την αστυνομία που ξεκίνησε τι έρευνε. Η σχηματιστήσα δικογραφία θα υποβληθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών θεσπρωτείας.